Να κάνουμε πάντως ένα σχόλιο, διότι το μετρό, αν μη τι άλλο, ήταν από τους λίγους δημοσίους χώρους που είχε τόσα χρόνια, αν θέλετε, αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό. Νομίζω ότι είναι τραγικά φαινόμενα οι βανδαλισμοί των δημοσίων χώρων και επειδή είδαμε και το άλλο γεγονός της επίθεσης στο σπίτι του κυρίου Τζίμερου, θέλω να πούμε ότι τα φαινόμενα βίας τα καταδικάζουμε βεβαίως όλοι και όπου υπάρχει βία και ανομία βεβαίως και θα επεμβαίνει η αστυνομία και θα αντιμετωπίζεται όπως πρέπει η κάθε περίπτωση. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Αν θέλετε να μιλήσουμε για τη βία και την ανομία, βεβαίως να μιλήσουμε. Και νομίζω ότι πρέπει σήμερα να μιλήσουμε. Γιατί οι μέρες οι οποίες περνάμε είναι πάρα πολύ δύσκολες. Βεβαίως είδαμε και αυτά τα τελευταία γεγονότα, τα οποία προφανώς αυτονοήτως καταδικάζουμε. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία τις τελευταίες μέρες, κύριε Παπαδάκη. Και εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι εξαιρετικά ανήσυχος. Γιατί βλέπουμε μια κατάσταση πλήρους εκτροχιασμού. Μια κατάσταση βίας γενικευμένης στην ελληνική κοινωνία. Βλέπουμε φαινόμενα τα οποία παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Αυτή τη στιγμή στο νησί της Λέσβου υπάρχει ουσιαστικά κατάλυση του κράτους. Υπάρχει αντιποίηση αρχής από ομάδες αγανακτισμένων υποτίθεται πολιτών, οι οποίοι στείνουν μπλόκα στους δρόμους και οι οποίοι ελέγχουν αυτοκίνητα και ανθρώπους, έχουν ξυλοκοπήσει, έχουν βιοπραγήσει κατά δημοσιογράφων, κατά ξένων ανταποκριτών, κατά αλληλέγγυων, κατά μελών. Δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά αυτά, κύριε Χαρίτση. Να σας πω, είναι μεμονωμένα περιστατικά. Για να μην καθόλου δυστυχώς δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά και για να μην λέω τι λέω εγώ, χθες το βράδυ η Αμερικάνικη Πρεσβεία εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία για το νησί της Λέσβου και ζήτησε, δεν ξέρω αν το πληροφορηθήκατε και αν έχει παίξει στην. Μας το πείτε και θα το βρούμε. Ειδήσεις σας. Ταξιδιωτική οδηγία προς τους Αμερικανούς πολίτες για το νησί της Λέσβου, γιατί υπάρχουν φαινόμενα βίας έναντι ξένων στο νησί της Λέσβου. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει εκτραχυνθεί. Και επιτρέψτε μου να πω, μια και ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα. Αντίστοιχα φαινόμενα. Σε κάποιες λεκτικές κυρίως επιθέσεις, επειδή ήμουν εκεί στη Λέσβο, εγώ σε κάποιες λεκτικές κυρίως επιθέσεις που δέχονται. Καθόλου λεκτικές. Εθελοντές. Γερμανός δημοσιογράφος ξυλοκοπήθηκε αγρίως, επιτρέψτε μου να σας πω. Και όσο και αν μιλάτε για λεκτικές επιθέσεις, αυτά τα οποία είδαμε. Βεβαίως. Ήμουν παρόν. Για το χθεσινό περιστατικό, για τον Γερμανό δημοσιογράφο. Και έχει γίνει επίσημη καταγγελία. Και επίσης μιλώ για φαινόμενα γενικευμένης βίας που είναι ακόμα πιο, δεν μιλώ για μόνο περιστατικά, ακόμα πιο επικίνδυνα. Σας λέω, με μπλόκα στους δρόμους, στο νησί της Λέσβου, μιλήστε με ανθρώπους στη Λέσβο να σας πούμε. Και ακόμα χειρότερα. Και επιτρέψτε μου εδώ, πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους κάποια στιγμή και για το ρόλο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορεί στα δελτία ειδήσεων χθες να βλέπουμε ανθρώπους να κραδένουν καραμπίνες στον Εύρο, ηλικιωμένους ανθρώπους, και τα δελτία των ειδήσεων και οι κάμερες να πηγαίνουν και να τους παρουσιάζουν ως ήρωες. Αυτοί οι οποίοι κραδένουν καραμπίνες και λένε ότι όποιος τολμήσει να περάσει από εδώ θα τον υποδεχτώ με την καραμπίνα. Τι είναι αυτά τα οποία ζούμε? Ζούμε φαινόμενα πρωτόγνωρα, ζούμε καταστάσεις πάρα πολύ επικίνδυνες, πλήρους εκτροχιασμού και γενικευμένης βίας. Μήπως είναι λίγο υπερβολικό, κύριε Χαρίτση, αυτό? Καθόλου υπερβολικό, κύριε Παπαδάκη. Καθόλου υπερβολικό. Εικόνα, και υπάρχουν και πολιτικές ευθύνες για αυτά τα οποία ζούμε. Η γενική εικόνα, αυτό θέλω να πω. Εγώ δεν θέλω να υπερασπιστώ ούτε την αντίθετη άποψη, ούτε τη δική σας. Λέω ότι εμείς, για παράδειγμα, δεν δείξαμε κάτι τέτοιο. Μα δεν είχαμε κάτι άποψη. Τέτοιο ρεπορτάζ. Δεν λέω εσά. Ξέρετε, όχι, ούτε καν προσπαθήσαμε να το βρούμε, γιατί δεν ήταν το κυρίαρχο αυτό στοιχείο για να δούμε. Ήταν αυτό το οποίο γινόταν και το οποίο καταδικάστηκε από όλους. Κύριε Παπαδάκη, τώρα να είμαστε παρακαλώ πολύ ειλικρινείς. Τα κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γενικότερα, όχι όλα ευτυχώς, αλλά δυστυχώς η πλειοψηφία, τα οποία εδώ και καιρό επιζητούν το θέαμα, επιζητούν αν θέλετε να παρουσιάσουν κάτι το ακραίο ή το επικίνδυνο, κάτι το οποίο πουλάει. Δηλαδή, τι λέτε, να μην το προβάλλουμε, δημοσιογράφοι? Όχι, σε αυτό λέω. Ότι, ότι αυτά που σας λέω τώρα δεν έχουν προβληθεί. Δεν έχει προβληθεί στη Λέσβο αυτό το οποίο συμβαίνει. Προβάλλεται όμως η βία την οποία απειλεί ότι θα ασκήσουν πολίτες έναντι άλλων πολιτών. Εσείς λέτε να προβάλλονται όλη η εικόνα. Εγώ για λέω, πραγματικότητα. Να μην υπάρχει λογοκρισία από καμία πλευρά. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τέτοια φαινόμενα. Αυτά δεν είναι φαινόμενα και λογική θεάματος. Είναι επικίνδυνες καταστάσεις,
οι οποίες πρέπει να αντιμετωπίζονται με πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας αν κάποιος ξεπερνάει τα όρια. Και κυρίως με σεβασμό στην κοινωνική ειρήνη και στην κοινωνική, και στην κοινωνική συνοχή. Αυτό το οποίο διακυβεύεται, αυτό το οποίο απειλείται αυτές τις μέρες είναι η κοινωνική ειρήνη. Δεν είναι εξίσου επικίνδυνο, κύριε Χαρίτση. Δεν είναι εξίσου επικίνδυνο και δεν αγγίζει και τα όρια των απόψεων κάποιων οι οποίοι θέλουν να παρουσιάσουν τη χώρα μας. Δηλαδή, τώρα, αλλά επειδή γνωριζόμαστε, δεν θα με παρεξηγήσετε. Ο Ερντογκάν, ξέρετε τι έχει πει. Ο Ερντογκάν έχει πει ότι οι Έλληνες δένουν τους μετανάστες. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να πω ότι ο Χαρίτσης λέει το ίδιο πράγμα με αυτό που λέει ο Ερντογκάν. Εγώ ούτε να σας επαναφέρω. Ο Ερντογκάν μπορεί γιατί να λέει ότι ένας θεσμικός παράγοντας κάνει μια σοβαρή καταγγελία και εγώ είμαι υποχρεωμένος ως δημοσιογράφος να ακούσω. Αλλά ο Ερντογκάν δεν λέει κάτι διαφορετικό. Σπύρο, λέει κάτι άλλο διαφορετικό ο Ερντογκάν. Ο Ερντογκάν δεν λέει ότι πυροβολούνται, χτυπιούνται οι μετανάστες, δίνει μαθήματα φλεξιπλακνίας. Χτες μίλαγε στην Τουρκική Βουλή. Εμένα, κύριε Παπαδάκη, δεν με ενδιαφέρει τι λέει ο Ερντογκάν. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα. Σωστό αυτό που λέτε. Εμένα με ενδιαφέρει τι γίνεται στη χώρα. Που έχει σημασία. Και εμένα με ενδιαφέρει ότι η χώρα μου δεν θέλει να οδηγηθεί σε έναν διχασμό. Μάλιστα. Δεν θέλω να οδηγηθεί σε κυριαρχία τη βία η χώρα μου. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Κυρία και Παπαδάκη, τα υπόλοιπα. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση η Ελλάδα να βουτυχτεί, η ελληνική κοινωνία να βουτυχτεί στην βία. Θα σας πω ότι χαίρομαι, διότι ακούω τον κύριο Χαρίτση να καταδικάζει τη βία και είναι, θα έλεγα, από τις σπάνιες φορές που στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει τη βία χωρίς να βάζει αστερίσκους. Γιατί το έχουμε δει αυτό στο παρελθόν. Να μπαίνουν ιδεολογικά φίλτρα, αν θέλετε, ανάλογα με το από πού προέρχεται η βία. Η βία πρέπει να είναι καταδικαστέα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις και αν όντως λέμε ότι δεν θέλουμε αυτό να εισχωρήσει και να δημιουργήσει ριχαστικές συλλογικές στην ελληνική κοινωνία, θα πρέπει να φαίνεται ότι όλες τις πολιτικές δυνάμεις καταδικάζουν τη βία από όπου και αν προέρχεται. Βέβαια, από αυτό που είπε ο κύριος Χαρίτσης, θα έλεγα ότι τελικά συμφωνούμε. Γιατί αυτό που λέει και εκείνος είναι νόμος και τάξη. Αυτό δηλαδή που πρεσβεύει η σημερινή κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή. Όμως, κύριε Παπαδάκη, το κυρίαρχο στοιχείο και αυτό που πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή η λέξη κλειδί είναι το τι συμβαίνει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στον Εύρο και στα νησιά. Και νομίζω ότι η προσοχή όλων μας θα πρέπει να είναι εκεί και η προσπάθεια όλων μας θα πρέπει να είναι η ελληνική, η εθνική γραμμή να είναι εκείνη η οποία μας βρίσκει όλους σύμφωνος. Δηλαδή, εσείς καταδικάζετε τις μορφές αυτοδικίας όπως αυτές που συμβαίνουν στη Λέσβο και σε διάφορες άλλες περιοχές. Μα είναι προφανές ότι οτιδήποτε ξεπερνάει τον νόμο είναι καταδικαστέο και προφανές είναι επίσης ότι το κράτος δικαίου υπάρχει και ότι θα πρέπει πάντα να υπερασπίζεται τον νόμο και την τάξη. Αυτό ισχύει για όλους και γι' αυτό και ξαναλέω ότι εμείς δεν βάλουμε φίλτρα ιδεολογικά. Από την άλλη πλευρά, ακούγοντας και τον Πρωθυπουργό, τον πρώην Πρωθυπουργό και πρόεδρο του κόμματός σας, κύριε Χαρίτση, συμφώνησα με το κλείσιμο των συνόρων. Μίλησε για μια επίθεση η οποία δέχεται, δεν μίλησε για εισβολή, που στη χαρακτήριση είπαμε... Επιθετική ενέργεια... Επιθετική ενέργεια από πλευρά... Και γεωπολιτική απειλή ευρύτερη από την πλευρά της Τουρκίας. Είδε ότι η Τουρκία κατευθύνει αυτούς τους ανθρώπους, έτσι, ότι πίσω δηλαδή από αυτόν τον άνθρωπο, τον ταλέπορο και μη, γιατί πολλοί από αυτούς μπορεί να μην είναι και ταλέποροι, μπορεί να είναι σε διαταγμένη υπηρεσία, να χρησιμοποιήθηκαν. Έβαλε και την ευρύτερη διάσταση της γεωπολιτικής απειλής σε συνδυασμό με τον αναστατικό και είπε ότι δεν περιορίζεται εκεί ο Ερντογκάν.